Το Netflix τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια προσπάθεια να μπει στον κόσμο των άνιμε. Σειρές όπως το Castlevania, το Kengan Ashura, το Goku Dolls, το Cannon Busters είναι λίγες από τις original δουλειές του Netflix. Αλλά μεταξύ μας, μόνο μία στάζει τόσο τεστοστερόνη που κάνει τον Escanor από το 7 Deadly Sins να μοιάζει με τον Escanor από το 7 Deadly Sins στην τρίτη σεζόν. Αυτή είναι το Bucky. Μια σειρά που κανείς μας δεν ήξερε και ναι, εσύ που είσαι έτοιμος να γράψεις τα comment. Σκάσε! Μόνο τύποι που δείχνουν έτσι την ξέρουν! Ο Μπάκι είναι ο κλασικός τυπάκος. Του αρέσει να τρώει, να γυμνάζεται, έχει μάνα πόρνη και πατέρα που τη σκότωσε. Και όνειρό του στη ζωή είναι να γαμάει και να αδέρνει. Η πρώτη σειρά του Netflix μας δείχνει ένα μάτσο εγκληματίες, οι οποίοι από μόνοι τους θα μπορούσαν να αποδεκατήσουν ένα στρατό με τα κόλπα τους, με τη δύναμή τους ή με δηλητήρια, και τους βάζει απέναντι σε ένα μάτσο ταχλαράδες για να παίξουν ξύλο. Όπως μια άλλη σειρά για την οποία δεν έχω σκοπό να μιλήσω στο άμεσο μέλλον. Αν και το ξύλο που παίζουν και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν βασίζονται στην πραγματικότητα, το μάγκα έχει βάλει μια μικρή δόση υπερβολής. Σε κάθε μάχη, κάθε χαρακτήρα στραπατσαρίζεται, λες και έχει πέρασει τάγκ από πάνω του, και μερικά επεισόδια μετά, οπ, μαν, ήπια Red Bull και έστρωσα. Κάτσε, αυτή η φωνή δεν κάνει. Οπ, έλα μαν, ήπια Red Bull και έστρωσα. Η ιδέα πίσω από τη σειρά πρέπει να γράφτηκε από έναν ενεργό bodybuilder μετά από 12 ενέσεις τεστοστερόνης, 6 ώρες στο γυμναστήριο, 2 μάνστερ και λίγο κοτόπουλο. Αν περιμένατε να δείτε λογική σε αυτή τη σειρά, sorry, δεν υπάρχει. Και αυτό γαμάει! Ο Μπάκι και η φίλοι, εχθροί ή μπρος από το γυμναστήριο πολεμούν μέχρι τελικής πτώσης και μετά από λίγο καιρό επιστρέφουν για να τις μαζέψουν ή για να ρίξουν μερικές. Είναι λες και παίζεις video game και έχεις βάλει τσιτάκι για άπειρο live και έχεις δώσει το δεύτερο χειριστήριο στο βλαμμένο αδερφάκι σου και το αφήνεις να βαράει πιστεύοντας ότι κάποτε θα σε ρίξει. Αυτό ήταν όλο. Τώρα είναι η σειρά μου. Η πρώτη σεζόν μας άφησε με τον Μπάκι άρρωστο και δηλητηριασμένο και με ένα τεράστιο τουρνουά να έρχεται που θα φέρει αντιμέτωπη την Κίνα με την Ιαπωνία. Φυσικά όμως, ο Μπάκαρος δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει εκτός, ακόμα και με το ένα πόδι στον τάφο δεν είπε όχι στην πρόκληση. Πρώτα ρίξε ένα πουτσο και μετά μπήκε στη μάχη. Αυτή η σεζόν αντίθετα με την προηγούμενη είχε ακόμα περισσότερες μάχες, με όλους τους χαρακτήρες να κυνηγάνε να κερδίσουν τον τίτλο του δυνατότερου πολεμιστή όλου του κόσμου. Ακόμα και ο πατέρας του Μπάκι, ο οποίος είναι το τέρας όλου του κόσμου και θεωρείται το δυνατότερο άτομο αυτή τη στιγμή, είναι ενεργός αυτή τη σεζόν και έχει μερικές αρκετά μεγάλες μάχες. Η δεύτερη σεζόν μόλις άρχισε και βλέποντας το opening, έχω έναν πόνο χαμηλά. Αναρωτιέμαι γιατί. Αν ρωτάτε, Ντέστρο, να δω Μπάκι. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί όμως να το δεις? Για την κάβλα σου. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο. Γεια σας.